yes.gr. Στα χέρια μου έχω το Huawei Ascend G510, το οποίο έχει πολλές ομοιότητες εμφανισιακά με το Honor 2, το οποίο είχαμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε πριν λίγες εβδομάδες. Ωστόσο, απευθύνεται σε χρήστες που θέλουν να επενδύσουν ακόμα χαμηλότερο ποσό για την αγορά ένα smartphone. Στο εσωτερικό του Huawei Ascend G510 βρίσκουμε το Dual Core Shock MSM8225 της Qualcomm με συχνότητα λειτουργίας 1,2 GHz και με Adreno 203 GPU που συνοδεύεται από 512 MB μνήμης και 4 GB αποθηκευτικού χώρου. Βεβαίως επεκτείνεται μέσω κάρτας μνήμης microSD έως και 32 GB. Για να προσεγγίσετε την κάρτα μνήμης δεν χρειάζεται παρά να αφαιρέσετε μάλλον την υποδοχή για την κάρτα μνήμης. Δεν χρειάζεται παρά να αφαιρέσετε το πίσω μέρος. Υπάρχει δυνατότητα λοιπόν εγκατάστασης μιας microSD κάρτας έως και 32 GB για να επεκτείνετε τον αποθηκευτικό χώρο. Εδώ υπάρχει υποδοχή για την SIM και η μπαταρία είναι και αυτή αφαιρούμενη. Στα 1750 mAh επαρκεί για περίπου μία μέρα χρήσης. Ίσως και περισσότερο αν είστε πιο συντηρητικοί. Στο πίσω μέρος υπάρχει κάμερα 5 MP που συνοδεύεται από LED flash. Εδώ βρίσκεται το ηχείο, το οποίο μάλιστα είναι συμβατό και με DTS. Όσο αφορά την κάμερα, να πούμε ότι είναι ικανή για σύλληψη βίντεο ανάλυσης 640x480 pixels. Δυστυχώς λοιπόν δεν υποστηρίζει βίντεο 720p και υποστηρίζεται autofocus. Στην πάνω μεριά βλέπουμε υποδοχή για ακουστικά hands-free 3,5 mm. Αριστερά υπάρχει το volume rocker και το πλήκτρο ενεργοποίησης επανεργοποίησης, καθώς και υποδοχή micro USB για την φόρτιση και τον συγχρονισμό της συσκευής. Στο κάτω μέρος έχουμε 3 capacitive πλήκτρα για τις λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος, το οποίο είναι το Android έκδοση 4.1.1, στο οποίο η Huawei έχει προσαρμόσει το Emotion UI, το δικό της User Interface, το οποίο αρέσει σε αρκετούς χρήστες και σε μένα προσωπικά. Υπάρχει εδώ πέρα από την περιοχή των notifications δυνατότητα να επέμβετε σε διάφορες λειτουργίες πολύ γρήγορα. Να δούμε λίγο και τις ρυθμίσεις που έχετε. Υπάρχει βεβαίως αυτός ο τρόπος απεικόνησης. Γενικά κάποια πράγματα. Και όλα όσα έχετε στη διάθεσή σας για να επέμβετε. Λειτουργία DTS, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε. 3 capacitive λοιπόν πλήκτρα για τον χειρισμό του Android 4.1.1 και βεβαίως του Emotion UI, το οποίο προσφέρει μερικά εκπληκτικά widgets όπως μπορείτε να δείτε. Υπάρχουν εδώ και εφαρμογές της Vodafone. Όσο αφορά στα 3 capacitive πλήκτρα, εδώ βεβαίως υπάρχει το πλήκτρο για την επιστροφή στην κεντρική οθόνη, υπάρχει πλήκτρο back και πλήκτρο με τη βοήθεια του οποίου μπορείτε να επέμβετε στα πετσαρίες, να επέμβετε στο εφέ των μεταβάσεων ανάμεσα στις οθόνες, να προσθέσετε widgets. Και βεβαίως να προσαφαιρέσετε οθόνες. Αν πατήσετε παραταμένα το κεντρικό πλήκτρο, εμφανίζονται οι ανοιχτές εφαρμογές, τις οποίες βεβαίως μπορείτε να κλείσετε. Στην πρόσωψη διαθέτει μία οθόνη 4,5 ίντσων τεχνολογίας LCD IPS με ανάλυση 480x854 pixels, με pixel density στα 218 ppi. Στην πρόσωψη επίσης να αναφέρω ότι υπάρχει μια κάμερα με αισθητήρα VGA για βιντεοκλήσεις.
Όσον αφορά στο υπόλοιπο hardware, διαθέτει GPS βεβαίως με υποστήριξη AGPS, Wi-Fi 802.11bgn, Wi-Fi hotspot, DLNA, Bluetooth 2.1 και ραδιόφωνο. Αυτά λοιπόν για το Huawei Ascend G510. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό review στο digitallife.gr.